την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καλό φίλο και συνάδελφο Αποστόλη Κουγιουμτζή από την Καβάλα και το εγκυρότατο και εγκριτότατο μετανοείται. Αποστόλη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου από ό,τι φαίνεται σκέφτεται φανταστικά. Εννοείται. Για το μέλλον της εκεί πέρα στον Αλφα. Μια παρουσιάστρια παλαιάσκοπης θα λέγαμε. Παλαιάσκοπης, αν και νέα στα τηλεοπτικά πεπραγμένα, αλλά δίνει ένα παλιό στίγμα αυτό το ξανθό. Παλαιάσκοπης, παλαιάσκοπης παίρνει τις θέσεις στις εκπομπές όπως τις παίρνανε παλιά. Με έτσι την αξία ακριβώς. Της. Ναι ρε παιδί μου. Και χωρίς, ας πούμε, χωρίς να κρύβει κιόλας για τους λόγους, δηλαδή κόσμος το έχει τούμπανο έτσι. Γι' αυτό και η είδηση ότι αποχωρεί, μάλλον την τελειώνουν από την εκπομπή Σπίτι μου, σπιτάκι μου, έδωσε ναι. Βορρά στα δημοσιεύματα ότι και κάτι άλλο συμβαίνει από πίσω εξοδικητικά θα λέγαμε, εκπομπιακά. Το παρασκήνιο έχει ως εξής, ο Κοντομινάς έλειπε στην Αμερική και χωρίς να έρθει πίσω ο Κοντομινάς δεν μπορούσαν να τη σουτάρουν από τον Α ή να ξέρουν αν θα είναι εκεί ή όχι. Επίσης, αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος και πρέπει να το μεταφέρουμε, η εκπομπή να έχει κοπεί ήδη, αλλά μέχρι τα φώτα τις έχουν μαγνητοσκοπήσει. Λες, πω, καλά αυτό είναι το παρασκηνιάρα, δηλαδή είναι λίγο Πάτερ Παΐσιος προφητεία, θα είναι ναι. Σαν να είναι live, θα είναι σαν να είναι, σαν να έχεις εκπομπή, αλλά δεν θα είναι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Οπότε δίνεις τώρα είδηση σοκ, είδηση βόμβα ότι ναι. Η Κωνσταντίνος Σπυροπούλου είναι μαγνητοσκοπημένη. Δεν είναι ζωντανή αυτό που βλέπουμε. Οι εκπομπές από εδώ και πέρα μέχρι τα φώτα. Μέχρι τώρα ήταν ζωντανή. Μάλιστα. Ζωντανή κοντά μας. Από εδώ και πέρα είναι μαγνητοσκοπημένη, οπότε μπορεί ήδη να είναι αποχωρήσασα. Επίσης, έχει πολύ ψωμί, έχει πολύ παρασκήνιο. Το ρεπορτάζ τρέχει και είμαστε εδώ για να το καλύπτουμε. Επίσης, μέχρι στιγμής η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου κρατούσε low profile εμφανίσεις της σε clubs. Κέντρα και σε τέτοια. Δεν διασκέδασε ιδιαίτερα δηλαδή. Θες να... Δεν ήταν διασκέδαζε. Έβλεπε σειρές στο σπίτι. Σε καμιά φίλη, ναι. Σε καμιά παρουσίαση βιβλίο εκεί με τον Κοντομινά. Ακριβώς. Τώρα τρέχει μπουζούκια, βγαίνει selfies, έχει πολλά like στο Facebook. Α, πω καλά. Αυτό, δηλαδή η selfie είναι ένα δείγμα δεχομένως χωρισμού, θες η να πεις. Selfie είναι τεράστιο δείγμα χωρισμού γιατί πάει και λες στον πρώην. Ναι. Κοίτα, εγώ εδώ είμαι. Περνάω καλά. Περνάει γιατί καλά αυτή η αποστόλη μου. Έξω, γκομενίζω. Ναι. Περνάει καλά. Μόνη της, αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω. Το ρεπορτάζ δεν φτάνει μέχρι εκεί. Δεν φτάνει μέχρι εκεί στις... Γενικά όμως να το πούμε αυτό σαν παρατήρηση. Αξίζει. Αποφεύγει να βγαίνει πάρα πολύ συχνά με τον Δημήτρη Κοντομινά. Εντάξει, έλειπε στην Αμερική ο άνθρωπος, έχει και ένα κανάλι να διοικήσει. Βέβαια η εκπομπή Σπίτι μου, σπιτάκι μου αντιμετώπιζε πάρα πολλά προβλήματα φέτος. Δηλαδή οι αποχωρήσεις ήταν μία πίσω από την άλλη. Ειδικά σε επίπεδο συνεργατών υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούσε να στεριώσει συνεργάτη την πλαστική Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Κακές γλώσσες κάνουν λόγο για έναν δύσκολο χαρακτήρα. Το συνεργάτο νομίζω ότι η Κωνσταντίνα δεν νομίζω. Συνεργατών. Οι συνεργάτες εκεί πέρα δεν μπορούσαν να... Ήταν όλοι πάρα πολύ δύσκολοι χαρακτήρες. Η επιλογή του Α δεν ήταν καλή. Προσπαθούσαν να βάλουν τρικλοποδιά στην τόσο καλή και πρόσχαρη ας πούμε και ευγενική Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Με αποτέλεσμα να μαλώνουν όλοι με αυτήν γιατί τη ζήλευαν. Έτσι, καλά, ακριβώς. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Είναι λίγο σκέψη για να τα βλέπει αυτά και ο κόσμος για να κάνει μια αντιπαραβολή με τα αθλητικά πεπραγμένα ότι μερικές φορές δεν μπορεί να κολλήσει το κλίμα στην ομάδα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει ο πρόεδρος, ο προπονητής, δεν βγαίνουν τα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Οπότε φέτος, πρέπει να πάρθουν. Να πούμε ότι δεν είχαμε τέτοιο θρίλερ σε επίπεδο προπονητή, ναι. Αλλά μας απασχολεί το σύριαλ της Σπυροπούλου. Έτσι ακριβώς. Ναι, γιατί οι ομάδες θα πάνε καλά εδώ πέρα. Άγγελος μια χαρά στον ΠΑΟ, Ηρακλής, Άρης, όλοι. Καβάλα, η δικιά σας η Καβάλα επίσης στη ΓΑΜΑ Εθνική διαπρέπει ναι, είναι πρώτη. Και καλύτερη. Πρώτη και καλύτερη. Βγάλαν τα μάτια τους Ολυμπιακός, λέω ότι ήταν Πασαραϊκός Άρης. Αλλά βλέπουμε ναι. Και γενικότερα στα κανάλια δεν είχαμε ιδιαίτερες αναταράξεις. Λίγο. Καθόλου. Το μοναδικό όνομα που ακούστηκε φέτος, αν θα κάνει ή δεν θα κάνει παρέλαση, ήταν της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου. Εν τέλει έκανε παρέλαση με τους Καλικάντζαρους, δεν πρόλαβε να... Έκανε. Αλλά βέβαια αυτό το σημαντικό είναι ότι έχει μαγνητοσκοπηθεί το Χριστουγεννιάτικο, αυτό που μαγνητοσκοπείται καμιά δύο μήνες πιο πριν. Ναι. Που πάνε με τα κοντομάνικα και βγαίνουν με τις τουάλ. Αυτό πώς σου φαίνεται. Αυτό είναι... πάλι πώς γίνεται, ρε γάμο. Και εγώ αυτό το ίδιο πράγμα θα σε ρωτούσα. Δηλαδή πάρε και μαγνητοσκοπούν το Χριστουγεννιάτικο από το Σεπτέμβριο. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω είναι όλοι μπαβρίσιμε. Χριστούγεννα και τέτοια. Άντε και εσύ, εγώ σου λέω το έκανες, ρε παιδί μου, είσαι καλός ηθοποιός, το έκανες. Πώς πηγαίνεις το Σεπτέμβριο και εκεί πέρα με τα Χριστουγεννιάτικα και καλά και Χριστούγεννα ήρθαν πάλι και τέτοια. Εντάξει, κοίταξε τα Χριστούγεννα είναι μια τόσο ευχαριστή. Δηλαδή δεν κάνουν και το Πασχαλιάτικο, ας πούμε, να είσαι και σε πνευμαθία κατάνοιξη να φέρνεις μικρό σαν την Κάνη να τραγουδάει. Εντάξει, εκεί πέρα, ναι, εντάξει, okay.